Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, γίνεται, επιδιώκουμε την εισαγωγή ενός μεγαλύτερου αριθμού υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες. Από την άλλη πλευρά προσπαθούμε τι να λύσουμε αυτό? Πολλά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη για τις πιστωτικές κάρτες, έχουμε κάποιες προβλέψεις και διάφορα άλλα τα οποία δεν θα ήθελα να τα πω από τώρα, γιατί κάποια βρίσκονται σε μια διαδικασία συζήτησης, οπότε μην δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που τα έχουμε λύσει, οπότε μπορώ να σας τα πω, που σχετίζονται με άτομα τα οποία φέρνουν συνάλλαγμα και δεν μπορούν να πάρουν ευρώ, οπότε αυτό το λύνουμε. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως και η ναυτιλία, καταλαβαίνετε, χρειάζονται χρήματα. Η ναυτιλία για να εκπληρώσει υποχρεώσεις της, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για να εισάγουν πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα, τα οποία σωματώνται στην παραγωγή και οδηγούν σε ένα τελικό προϊόν το οποίο κατόπιν εξάγεται, και για αυτές έχουμε κάποιες προβλέψεις. Σε γενικές γραμμές προσπαθούμε, έχοντας υπόψη τα δεδομένα και τους περιορισμούς. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε κάποια εργαλεία που θα μπορούσαν να ενταχθούν μέσα σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς. Γι' αυτό μας μιλάτε. Αυτό είναι. Αυτά τα που συζητήσαμε δεν είναι αυθαίρετα. Τα έχουμε, μας έχουν στείλει διάφοροι φορείς, επιχειρήσεις, άτομα, ένα σωρό αιτήματα, τα οποία τα έχουμε κατατάξει σε διάφορες κατηγορίες, τα μελετήσαμε. Με τις επιταγές, με τις συντάξεις, τι γίνεται? Όλα τι αυτά θα τα δείτε, αύριο το βράδυ, όπου θα έχουμε ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Η πρόθεσή σας είναι να βρεθεί μια λύση με τις επιταγές? Η πρόθεσή μας είναι να βρεθεί μια λύση με τις επιταγές. Υπάρχουν όμως κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία συνδέονται με τις τράπεζες, οπότε αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Για το άμεσο, αναφέρομαι στο άμεσο μέλλον, έτσι, όχι μάλιστα. Στο... Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα και συζητήθηκε έντονα. Τι γίνεται με τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων στις 13 Ιουλίου? Κοιτάξτε, το αντιμετωπίζετε? Πρόβλημα ιδιαίτερο δεν αντιμετωπίζουμε. Εμείς εκείνο το οποίο ισχυριζόμαστε κάθε φορά και προτείνουμε, και έως τώρα το έχουμε, αν θέλετε, δείξει ότι το εφαρμόζουμε, είναι το εξής. Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε όπως πρέπει στις υποχρεώσεις μας, το χρόνο που πρέπει, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, βλέπουμε ότι οι μισθοί μπορούν να καταβληθούν κανονικά. Εκείνο βέβαια το οποίο μας είχε προκαλέσει κάποια ανησυχία στις προηγούμενες μέρες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν το πώς θα πήγαιναν οι φόροι. Γιατί μέσω των φόρων έχουμε τις διάφορες δαπάνες του κράτους, που δεν είναι μόνο η μισθοδοσία, είναι και η λειτουργία του κράτους. Προς θετική μας έκπληξη, και λόγω των ηλεκτρονικών συστημάτων που υπάρχουν πληρωμών, οι φόροι πηγαίνουν καλά. Και από εκεί που τις θεωρούσαμε ότι... αυτές με κλειστές τις τράπεζες, οι φόροι ναι, αυτό βέβαια δεν είναι κοντά στις εκτιμήσεις μας που ήταν πριν όλη αυτήν εδώ τη διαδικασία, αλλά δεν απέχουν και πάρα πολύ από τις εκτιμήσεις μας σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, επαναλαμβάνω. Αυτό, καταλαβαίνετε, λίγο μας έχει δημιουργήσει έτσι και μια ευεξία, μπορώ να πω, και όλη αυτή η θετική εξέλιξη μας οδηγεί έτσι ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε και άλλες υποχρεώσεις του κράτους, οι οποίες δεν έχουν σχέση μόνο με τους μισθούς. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο οι μισθοί, είναι και τα νοσοκομεία, είναι και τα φάρμακα, είναι και οι υποχρεώσεις μας που έχουμε στο εξωτερικό, και προσπαθούμε να τα βολέψουμε όλα στο πλαίσιο ενός αγώνα. Μάλιστα. Που ίσως, για να επιβεβαιώσω ότι σας καταλαβαίνω από αυτό που είπατε, όλα αυτά τα οποία περιγράψατε στο τέλος, συν αυτό που σας ρώτησα εγώ, δηλαδή τη μισθοδοσία του 15ημέρου για τους δημοσίους υπαλλήλους στις 13 του Ιούλη, αναμένουμε ότι θα καλυφθεί, αυτό μου είπατε. Ναι. Με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα, και δεν απέχουν πολύ πια από τις 13 του μηνός. Ωραία. Νωρίτερα το πρωί, Υπουργέ, δώσατε μια συνέντευξη, συγχωρέστε με, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό, όπου μιλήσατε για το κούρεμα των καταθέσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Είπατε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν εξετάζεται ούτε στο ελάχιστο. Ωστόσο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τους τραπεζίτες. Τι εννοούσατε με αυτό? Ναι, κοιτάξτε, οι τραπεζίτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Και αυτό ίσως ερμηνεύτηκε
με έναν άλλο τρόπο, με αποτέλεσμα να δοθεί ένας τίτλος ότι δεν αποκλείεται το κούρεμα. Δεν ξέρω πώς συνάγεται από αυτά που είπα. Αυτά τα οποία είπα σήμερα τα έχω πει περίπου 15 φορές έως τώρα, αλλά όλο τυχαίως μόνο σήμερα ακούστηκε κάτι τέτοιο. Εσείς γιατί βάλατε τους τραπεζίτες στο κάδρο στη δημοσίευση? Απλά και μόνο γιατί μπορεί να γίνονται διάφορες συζητήσεις, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θα αποφασίσουν αυτοί για κάτι τέτοιο. Αυτοί μπορεί να έχουν τις οποιασδήποτε απόψεις έχουν. Εκεί το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι εμείς ουδέποτε στα θεσμικά όργανα τα οποία έχουμε με αντικείμενο τη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων έχει γίνει τέτοια συζήτηση έως σήμερα. Αυτό είναι το οποίο λέω τόσο χρονικό διάστημα και είναι αυτό το οποίο είπα το πρωί. Ενδεχομένως δεν έπρεπε να πω τους τραπεζίτες, αλλά δεν είναι αυτοί που θα αποφασίσουν όμως. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, είστε κάθετος σε ό,τι αφορά το κούρεμα των καταθέσεων. Μία δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου νωρίτερα επίσης σήμερα. Δύσκολο να ανοίξουν τεχνικά οι τράπεζες την εβδομάδα που διανύουμε. Θα πρέπει όμως να λειτουργήσουμε, να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση για την επόμενη εβδομάδα. Ισχύει? Κοιτάξτε, εγώ δεν σχολιάζω δηλώσεις συναδέλφων. Θα μπορούσαν να ανοίξουν και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα? Εμείς για το σύνολο των τραπεζών λέτε? Μάλιστα. Όλα αυτά σχετίζονται με τα δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Όπως θυμάστε, αρχίσαμε με πολύ λιγότερα υποκαταστήματα την πρώτη μέρα. Και μετά αυξήθηκε ο αριθμός των καταστημάτων. Και η επιδίωξη είναι έτσι ώστε να ανοίξουν όλα τα υποκαταστήματα. Με ένα σύνολο λειτουργιών που με τον καιρό σιγά σιγά θα αυξάνονται ως ότου ομαλοποιηθεί το σύστημα. Μπορείτε να δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα επ' αυτού? Αυτό δεν μπορώ να το δώσω, διότι όλα σχετίζονται με τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ένωση των Τραπεζών και εμείς εδώ είμαστε αυτοί οι οποίοι δίνουμε ιδέες, δίνουμε προτάσεις. Σε εμάς στόχος μας είναι η πλήρης εξομάλυνση της αγοράς, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζει η αγορά. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα δούμε αύριο θα αφορά 48 ώρο πάλι? Τι εννοείται το 48 ώρο? Θα είναι για τις επόμενες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, το ποια ζητήματα θα ρυθμιστούν. Εμάς πρότασή μας είναι να έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία να είναι πέραν του τριήμερου, τετραήμερου, όπως ήταν οι προηγούμενοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα φέρουν και οι τραπεζίτες, τι θα πει και η Τράπεζα της Ελλάδος και σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα που θα έχουμε θα διαμορφωθεί και το περιεχόμενο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, επιτρέψτε μου, για την τρίτη ηλικία, για τους συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν, όσοι δεν είχαν, τις cash card, τις κάρτες ανάληψης μετρητών από τα ATM. Θα υπάρξει κάποια ρύθμιση αύριο μεθαύριο, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να πηγαίνουν πλέον στα ATM και να μην χρειάζεται να επισκέπτονται τα καταστήματα? Αυτό είναι θέμα τραπεζών. Κάποιες τράπεζες, από όσο βλέπουμε, μπορούν να δώσουν αυτή την κάρτα σχετικά γρήγορα. Κάποιες άλλες, επειδή τις φορμηθεύονται από το εξωτερικό, παρουσιάζουν μια καθυστέρηση. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία σχετίζεται με το τραπεζικό σύστημα και τις εμπορικές τράπεζες, όπου εμείς εκεί δεν μπορούμε Μήπως θα μπορούσε να υπάρξει μια παρέμβαση από την πλευρά σας, εφόσον κάποιες τράπεζες καθυστερούν να βγάλουν τις κάρτες αυτές, τουλάχιστον να εξυπηρετούνται συχνότερα οι άνθρωποι αυτοί στα γκισέ? Εμείς βλέπουμε ότι και οι τράπεζες στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν το ίδιο άγχος με εμάς. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε παραπάνω τις τράπεζες. Βλέπουμε ότι τρέχουν, επιδιώκουν έτσι ώστε να υπάρχουν κάρτες στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Αν τώρα αντιμετωπίζει κάποια τράπεζα κάποια τεχνικά προβλήματα, αυτά τα γνωρίζει η τράπεζα και μπορώ να σας πω ευνηδιάστηκε και λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης που δεν την είχε προβλέψει. Άρα αυτό που καταλαβαίνω ως απάντηση στο τελευταίο μου ερώτημα είναι ότι δεν σκοπεύετε να αλλάξετε τη συχνότητα με την οποία θα επισκέπτονται τα γκισέ? Όλα αυτά εξαρτώνται από τη δυναμική που θα πάρουν, που θα πάρει η διανομή των καρτών των συγκεκριμένων στους πολίτες. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας αυτή στο δελτίο της ΕΡΤ. Καλό σας βράδυ. Το κλίμα βεβαιότητας και τα capital control.